Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, είναι αντιπεριφερειάρχης Αθηνών. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον αρχιτέκτο Γιώτα Γιαμπάκα σε σύνδεση για να δούμε πού βρισκόμαστε από πλευράς Πυρκάγιον. Να πούμε πρώτα απ' όλα μια καλησπέρα στον αντιπεριφερειάρχη, αν μας ακούει, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ και αν τρέχουμε. Κύριε Ζόμπο, μας ακούτε? Ζόμπος, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ζόμπο. Για βοηθήστε μας λιγάκι με την εικόνα που έχετε εσείς αυτή την ώρα, γιατί πρέπει να πω ότι από παντού ξεπηδάνε φωτιές, αλλού σβήνουν, αλλού ανάβουν, αλλού ξανανάβουν. Λοιπόν, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη αυτή τη στιγμή στο Κίτσι. Έχουν πέσει και λίγο λιάνι, οπότε η κατάσταση βελτιώνεται. Επιτρέψτε να σταθώ όμως λίγο στο κομμάτι που ξεκινήσατε στην αρχή της επικοινωνίας που άκουσαμε τους τηλεθεατές. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ατομική ευθύνη καθενός σε πρώτο επίπεδο και μετά η ετοιμότητα της τουριστικής. Νομίζω ότι αυτή είναι διαχρονικά. Έχει ανταπεξέλθει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και το βασικό κομμάτι είναι καθένας από εμάς αυτές τις δύσκολες μέρες με τις ανακοινώσεις που γίνεται με την ευαισθησία που υπάρχει, τις ανακοινώσεις του Υπουργείου του Αρμόδιου του Κλιματικής Προστασίας, να μπορούν να καταλάβουμε όλη την συνέστηση που πρέπει να δείξουμε, ώστε να μην προκαλούμε μόνοι μας πυνθήρες, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να ανάψουμε μια φωτιά για να ψήσουμε ένα barbecue ή ακόμα και να μην κάνουμε εργασίες. Ξέρετε, το κόκκινο σφαγισμός που είναι το red code αφορά όλους μας και πρέπει όλοι να καταλάβουμε αυτές τις μέρες μέχρι την Παρασκευή και τις υπόλοιπες μέρες ότι όλοι έχουμε την ευθύνη αυτή. Εγώ κύριε Περιφερειάρχα μου να το κρατήσω, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Τα ξερά τα χόρτα για τα οποία έχει γίνει τόση φασαρία, έχουν επιληθεί πρόστιμα, έχουν βάλει τον κόσμο να τρέχει κτλ. Από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Δεν είχαν μαζευτεί, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή, στο Κίτσι, μια από εκεί πάνε τα πράγματα καλύτερα και έχουμε την άνεση να μιλάμε λίγο πιο χαλαρά. Εκτός αν κάνω λάθος. Είχαν καθαριστεί τα πάντα? Το θέμα των ακαθάριστων οικοπαιδών είναι εντελώς διαχρονικό και νομίζω όπως φαίνεται και σήμερα βοήθησε να είναι και τελικά ξεπέραστο. Φανταστείτε ότι αλλάξανε νόμοι να επιληθούν πρόστιμα. Υπήρχαν έγκυρες ανακοινώσεις από τους δήμους προς ιδιοκτήτες. Και αυτό είναι και το βασικό κομμάτι που θέλω να πω. Ότι ξέρετε, ένα πρόστιμο δεν είναι αυτό που σώζει την κατάσταση. Ούτε μια ανακοίνωση από το Δήμο, ούτε το να καθαρίσει ο Δήμος το οικόπεδο στο τέλος και να επιβάλλει το πρόστιμο μετά τον καθαρισμό. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για ατομική ευθύνη σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπέδων. Πρέπει όλοι οι διοκτήτες να καταλάβουμε πλέον, όσοι έχουμε ένα οικόπεδο και πρέπει να το καθαρίζουμε, ότι πρέπει να μπαίνουν σε διαδικασία να το καθαρίζουμε. Δεν φταίνε οι διπλανοί. Φταίνε εμείς οι ίδιοι. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε από το δικό μας το οικόπεδο για να μην έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν θέλω να μπω σε μια αντιπαράθεση μαζί σας τώρα. Πάντως ειλικρινά λέω ότι ένα πράγμα είναι εσείς, εγώ καθέ ιδιοκτήτης, να καθαρίζει και ένα άλλο όπου είναι δημόσιες εκθέσεις να καθαρές. Για αυτές ρώτησα, αλλά ειλικρινά, αν έχετε να μας δώσετε μια εικόνα συνολικά, θα ήθελα να την ακούσω. Είπατε στο Κίτσι τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Χαιρόμαστε γι' αυτό ειλικρινά και προσευχόμαστε να τελειώσει κιόλας δηλαδή. Αλλού. Είναι λίγο. Στα υπόλοιπα, στο κομμάτι της περιφέρειας Αττικής, εμείς να σας πω ότι έχουμε κάνει σαν περιφέρεια. Έχουμε συνδράμει μετά από αίτημα της πυροσβεστικής που έγινε νωρίς το μεσημέρι με 10 υδροφόρα οχήματα και 3 μηχανήματα έργου τα οποία συνδράμουν. Ούτως ή άλλως τις ενέργειες, το πρόσταγμα στις διαδικασίες της κατάστασης και του συντονισμού τον έχει το αρμόδιο Υπουργείο. Είμαστε δίπλα στο Υπουργείο, είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή να συνδράμουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Οι περιφέρειες και αρμόδιοι υπόλοιποι βρίσκονται στο πεδίο από το πρωί και αναμένουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Να ρωτήσω ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, που έχει να κάνει με αυτό που είπατε πριν. Αυτά που καθαρίζουμε. Και αυτά που καθαρίζει και η περιφέρεια, η Δήμη κτλ. Ξέρουμε πού μεταφέρονται και αν εκεί που μεταφέρονται δεν αποτελούν εστία κινδύνου να υπάρξει μια φωτιά κτλ. Τα μιλάτε για τα ξυλόχορτα. Βεβαίως. Και για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να είναι κάψιμη ύλη. Ή κρατοθυματίζονται ή μεταφέρονται στις χωματερές αντίστοιχα. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρετε, η μεταφορά είναι το δεύτερο κομμάτι. Οπότε το πράγμα είναι να μπούμε στη διαδικασία να καταλάβουμε ότι πρέπει να καθαρίζουμε το δικό μας οικόπεδο. Ευθύνη της περιφέρειας στο κομμάτι του καθαρισμού δεν είναι σε σχέση με τα οικόπεδα της ιδιοκτησίας. Οι Δήμοι έχουν τη διαδικασία που επιτηρούν ουσιαστικά τον καθαρισμό και υπάρχουν και αρκετοί Δήμοι οι οποίοι υπερβάλλουν και αυτό, μπαίνοντας να καθαρίσουν το οικόπεδο και μετά να επιβάλλουν το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο στο δικό μας το χέρι. Τα κρατώ όπως μας τα λέτε και για μια ώρα που θα είναι πιο χαλαρά και δεν θα καίγεται ο κόσμος, να τα κουβεντιάσουμε πιο ήρεμα για να είμαστε όλοι δημιουργικότερα αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζόμπο. Να είστε καλά.